2020 podcast. Εδώ πολιτισμό. Μία σειρά podcast του 2020 magazine για του φοιτητέ και καθηγητέ του Εθνικού Θεάτρου. Για αυτού που αγωνίζονται για τα αυτονόητα δικαιώματά του, που αγωνίζονται για μια κατάσταση που πρόκειται να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα πολιτιστικό και κοινωνικό. Σήμερα μαζί μα έχουμε τον Φωκά Ευαγγελινό, χορογράφο και καθηγητή του Εθνικού Θεάτρου και τον Θάνο Παπαδογιάννη, φοιτητή στο Εθνικό Θέατρο. Καλώ σα βρήκαμε. Και εμεί. Ευχαριστούμε πολύ. Εμεί ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Πώ αισθάνεστε σαν φοιτητέ και καθηγητέ που αγωνίζεστε για τα αυτονόητα δικαιώματά σα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι 23 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο και είναι τιμή μου. Χωρί ποτέ να με ενδιαφέρει, θέλετε να το πείτε ω πολυτέλεια, όπω θέλετε πείτε, ποια είναι η οικονομική μου απολαβή σε αυτό, γιατί πέρα από το μάθημά μου, είναι η, η επικοινωνία και η συνομιλία με νέους ανθρώπους, που έχουν οράματα, που διεκδικούν μέσα στο χώρο του πολιτισμού και το αυτονόητο θέλουν καλύτερες συνθήκες για αυτό που καλούνται να κάνουν ως τέχνη. Στα 23 χρόνια αυτά έχω συνομιλήσει με πάρα πολλά παιδιά, με πάρα πολλούς σπουδαστέ, με πάρα πολλή ιδρώτα, με πολλή αγωνία και δεν είναι μόνο ένα σύλλογο ή μια ομάδα παιδιών. Είναι η φωνή αυτή τη γενιά. Και εγώ ω δάσκαλο οφείλω να την ακούσω. Όντω, ζητάμε τα αυτονόητα. Θα έπρεπε σε μια χώρα να είναι αυτονόητο το ότι όταν σπουδάζει για τρία χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχει κάνει τόσε θυσίε για να είσαι σε μια σχολή, όποια σχολή και αν είναι αυτή. Στην ε, ε... περίπτωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ένα κοινωνικό έργο. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δυστυχές το ότι φεύγεις από αυτή την σχολή και το πτυχίο σου δεν σημαίνει τίποτα. Ότι θεωρείς πιο πριν με το προεδρικό διάταγμα θεωρούμασταν απόφτητη ηλικίου, τώρα με την τροπολογία που κάνανε δεν θεωρούμαστε απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε κανένα επαγγελματικό δικαίωμα με τα συγκεκριμένα πτυχία και αυτό είναι δυστυχές και ε, με αφορμή αυτό... Έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε και να συζητάμε και με τους καθηγητές μας αλλά και μεταξύ μας σαν το τι συνθήκες θα έπρεπε να έχουμε και το τι θα έπρεπε να μας παρέχει η πολιτεία ευρύτερα ε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εξαιρετικές σπουδέ, τις τόσο σημαντικές για μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ακούσει για προεδρικά διατάγματα, για καταλήψεις, αλλά ποια εσύ είναι πραγματικά οι ανάγκε του φοιτητή, ποια είναι η ζωή του. Πρώτα θα απαντήσω ω φοιτητή. <laughs> Φωκά που <laughs> τέλειωσα <laughs> την κρατική σχολή ορχιστική τέχνη, χωρί καμία βοήθεια ούτε από το κράτο ούτε από του δικού μου, γιατί όταν μάθανε ότι θέλω να ακολουθήσω τον ήρωό μου και να γίνω χορευτή, κόψαν τα πάντα. Όπω συμβαίνει σε πολλέ οικογένειε με πολλά παιδιά, δηλαδή για να το γυρίσω και λίγο στην, στη δραματική σχολή, ρωτάμε μερικά παιδιά, βλέποντα το βιογραφικό, μα έχει περάσει στη νομική, έχει περάσει στην ιατρική, έχει περάσει στο πολυτεχνείο. Γιατί, και ακούσω ότι η απάντηση είναι ότι αυτό το έκανα για του γονεί μου. Τώρα θέλω να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και αυτό είναι από τη μία αισιόδοξο, από την άλλη είναι πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάλογο. Άρα χάνονται χρόνια. Και έρχονται παιδιά στη δραματική σχολή, τα οποία εγώ ω καθηγητή και ω σπουδαστή έχω να πω ότι από τι 9 το πρωί ξεκινάει το μάθημα και τελειώνουν 8.30 το βράδυ. Τόσο αυστηρά είναι τα προγράμματα και για το χορό και για την υποκριτική. Και λέμε πώς αυτά τα παιδιά θέλουμε να είναι υγιή, πνευματικά, σωματικά, ώστε να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Πρέπει οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν να τους βοηθάνε και όχι μετά τις 9.30 να πηγαίνουν να δουλεύουν σε ένα μπαρ όπως έκανα εγώ ή σε δύο δουλειές, μία στο θέατρο και σε ένα πιάνο μπαρ και να τελειώνω στις 4 το πρωί και στις 8.30 να είμαι στο μάθημά μου. Το έκανα με την τρέλα που είχα τότε σαν νέο παιδί, αλλά γιατί αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται τόσα χρόνια και σε νεότερα παιδιά που θέλουν καλύτερες συνθήκες, είτε αυτό σημαίνει στέγαση, σύτηση, το κράτος να τους παρέχει πράγματα τα οποία θα κάνουν αύριο τον πολιτισμό μας καλύτερο. Σε αυτό να προσθέσω κι εγώ ότι πολλέ φορέ μετά τι 8.30 το βράδυ έχουμε να κάνουμε και πρόοδε, έχουμε να κάνουμε εργασίε για τα μαθήματα. Πώ μπορούμε να είμαστε επιμελεί στι σπουδέ μα και σε αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει για να το κάνουμε με πραγματική έρευνα, με πραγματική μεθοδικότητα, εάν χρειάζεται με το που τελειώνουμε την σχολή να πηγαίνουμε να δουλεύουμε σε μία και σε δύο δουλειέ. Υπάρχουν σπουδαστέ οι οποίοι ξυπνάνε 5 ώρα το πρωί για να πάνε να δουλέψουν από τις 6 μέχρι τις 9.30 και τις 10 για να τρέξουν μετά να έρθουν να κάνουν μάθημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει σε μια κρατική σχολή. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή είτε στο χορό είτε στην υποκριτική είτε και στο δική μας σχολή που υπάρχει και το τμήμα σκηνοθεσίας θα έπρεπε Άσχετα με το αν είναι ανώτεροι ή ανώτατοι, να υπάρχουν κάποιε βασικέ παροχέ στου σπουδαστέ, όπω είναι το να μπορούμε οι πιο οικονομικά ευάλωτοι να μένουν σε μία αιστεία, να μπορούμε να πηγαίνουμε στι λέσχε ίσω των πανεπιστημίων που υπάρχουν ήδη, για να έχουμε εκεί πέρα κάποια δωρεάν τροφή. Και φυσικά αυτό πηγαίνει και με τα συγγράμματα, γιατί χρειαζόμαστε βιβλία. Ο καλλιτέχνη δεν είναι μόνο η πρόβα, είναι και το ότι θα διαβάσει ένα βιβλίο για κάποια μέθοδο υποκριτική, για κάποια μέθοδο σκηνοθεσία, για την ιστορία του χορού, για την ιστορία του θεάτρου. Όλα αυτά τα πράγματα τα βάζουμε από την τσέπη μα και είναι ώρα το κράτο να με και γι' αυτά. Και, συγγνώμη που σε το θέμα, και να σταματήσει λίγο. Ο, έχει σταματήσει μάλλον από την ίδια τη δύναμη των παιδιών και τα θέλω του αυτό ο ηλιτισμό στην τέχνη. Δηλαδή, έχει λεφτά, θα κάνει ε, χορό γιατί δεν μπορεί άλλε ώρε να. Ε, Διαθέτει χρόνο γιατί έχει από την οικογένειά σου τη στήριξη, την οικονομική. Αυτό έχει σταματήσει. Βλέπει παιδιά και όπω προανέφερα, που έχουν σπουδάσει ή που δουλεύουν και θέλουν να κάνουν τον όνειρό του πραγματικότητα. Εγώ, σαν δάσκαλο, δεν μπορώ να μείνω πίσω σε αυτό το όραμα των παιδιών, γιατί και μένα τότε υπήρχαν κάποιοι δάσκαλοι που ήταν πρότυπο για μένα. Γι' αυτό άφησα και όλο ο σύλλογο αποφάσισε ότι εμεί μέχρι τι 8 του μηνό θα παραιτηθούμε. Και θα παραιτηθούμε. Αν σε αυτό δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από το κράτο, από το Υπουργείο, Λύσεις υπάρχουν γιατί μπορεί να βρεθούν άνθρωποι που να πούνε ναι θα χαθεί το έτος και τέ... Πώς με τον κορονοϊό πέσαμε όλοι πάνω στα παιδιά μας να βοηθήσουμε να κάνουμε διαδικτυακά εγώ έμαθα συγγνώμη το ελαφρύνει και λίγο έμαθα υπολογιστή που δεν ήξερα <laughs> για να είμαι συνεπής <laughs> και ένα κράτο δεν μπορεί να είναι συνεπής απέναντι σε, σε σπουδαστές, σπουδαστέ, όχι μόνο στο εθνικό θέατρο γενικά και στις ιδιωτικές σχολές και σε, παντού στην τέχνη γενικά Αρρωγό στα οράματα μια νεολαία που αύριο θα είναι το μέλλον. Εγώ είμαι 60 χρονών. Τι... Και το, μο... το λιγότερο μπορώ να κάνω. Πρόκειται να κλείσει η σχολή του Εθνικού Θεάτρου για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Μετά από ένα Παγκόσμιο Πόλεμο, μια δικτατορία, αποκατοχή. Είναι μια επικεφαλίδα αυτό ότι μετά από Παγκόσμιο Πόλεμο κλείνει για πρώτη φορά η, η σχολή του το Εθνικού Θεάτρου. Και. Ε, ναι, υπάρχει κόστο αυτό. Και. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα βοηθήσει καλλιτεχνικά και τα παιδιά. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα φέρει φω μέσα σε αυτού του χώρου που αυτά τα παιδιά δίνουν τη ζωή του, τον ιδρώτα του, την ψυχή του. Ε, Λύσει υπάρχουν. Αρκεί να κάνει πίσω λίγο και το Υπουργείο. Οι καθηγητέ είναι διατεθειμένοι και χωρί να διδάξουμε παραπάνω για τα παιδιά μα, να είμαστε εκεί, να είμαστε δίπλα του, να γίνει παράταση του έτου. Λύση υπάρχει. Διάθεση δεν βλέπω να υπάρχει, δυστυχώ. Ακριβώ και σχετικά με αυτή τη διάθεση των καθηγητών, γιατί οι καθηγητέ μα ξέρουν το τι περνάμε μέσα στη σχολή, ξέρουν ποια είναι η καθημερινότητά μα, ξέρουν τι θυσίε που κάνουμε και αυτό που συμβαίνει τώρα, το ότι κάνουμε όλε αυτέ τι σπουδέ χωρί βασικέ παροχέ που θα έπρεπε να υπάρχουν σε μια σχολή, σαν και την δική μα και όλε τι υπόλοιπε, επειδή ακριβώ το ξέρουν, λένε, δεν είναι δυνατόν. Να μην παίρνουν τα παιδιά πτυχίο. Και γι' αυτό κάνουν αυτή τη θαραλέα πράξη, που την Τετάρτη, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα πτυχία μα, θα παρετηθούν. Το ότι κάνουμε τόσε θυσίε και δεν θα βγαίνουμε ούτε με ένα πτυχίο, είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αλλάξει τώρα. Τώρα. Η Τετάρτη πλησιάζει και οι καθηγητέ μα είναι και μαζί μα και θα είναι. Το κράτο θα είναι. Εγώ θαυμάζω του σπουδαστέ μου γιατί. Είναι η αιτία να αφυπνιστούμε κι εμεί οι ίδιοι. Και εμεί οι ίδιοι καθηγητέ φέρουμε ευθύνη. Πρέπει να συναντηθούμε πολλέ φορέ, να συζητήσουμε τα προβλήματα, να δώσουμε λύσει, να προτείνουμε λύσει. Γιατί αυτή τη στιγμή μα προτείνουν οι ίδιοι μαθητέ μόνο. Είναι πολύ τιμητικό που στέκεστε δίπλα στον αγώνα των φοιτητών σα. Είναι πολύ ωραίο να έχετε δίπλα σα του καθηγητέ σα. Δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα Παι... Δεν παίζει μόνο με το σώμα. Δεν συνομιλεί με το σώμα, συνομιλεί με τι ψυχέ. Ο αγώνα σα απευθύνεται ο ένα τον άλλον. Τι έχετε να πείτε ο ένα τον άλλον, άσχετα από αυτά που έχετε να πείτε στον κόσμο, ο ένα τον άλλον. Εγώ έχω να πω στου σπουδαστέ μου ότι θα είμαι πάντα δίπλα του, ότι έχουν δίκιο και σε αυτόν τον αγώνα θα γίνω σπουδαστή με ό,τι σημαίνει αυτό. Εγώ έχω να πω. Πολλά ευχαριστώ και στο ΦΟΚΑ και σε όλους τους καθηγητές που αυτή τη στιγμή είναι δίπλα μας και συμπορεύονται μαζί μας και το δείχνουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους πέρα από την παρέτηση και με το πώς είναι δίπλα μας σαν άνθρωποι το πώς μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε αν είμαστε καλά, αν χρειαζόμαστε το οτιδήποτε και μας ακούνε. Είναι οι πρώτοι που έδειξαν ότι είναι αυτοί που μας ακούνε πριν περάσουμε σε αυτό και με αφορούν τον αγώνα σας, τι θέλετε να μείνει πίσω, τι θέλετε να δείτε, προφανώς δεν θέλετε να δείτε βραχυπρόθεσμες αλλαγέ. τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε στην πραγματικότητα. Να μπορούμε να κοιτάξουμε τα όνειρά μας, να τα πλησιάσουμε, να τα κερδίσουμε, χωρίς να χρειάζεται να γινόμαστε επέτες, χωρίς να θεωρούμαστε από μια κοινωνία χομπίστες, χωρίς να μας υποβαθμίζει κανένας και πόσο μάλλον η ίδια η πολιτεία. Κλείνοντα, θα θέλατε να απευθυνθείτε σε αυτούς που σας ακούνε. Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τη φράση σε εσά που μας ακούτε. Σε εσά που μας ακούτε, ελάτε μαζί μας, βγείτε στο δρόμο μαζί μας, τη Δετάρτη, που είναι η απεργία του ΣΕΙ και θα γίνουν κινητοποιήσει. Συμπορευθείτε μαζί μας και ελάτε να κτίσουμε μαζί έναν κόσμο όπου η τέχνη θα είναι πυλώνας της, όχι ο τελευταίος τροχό της αμάξης. Σε εσά που μας ακούτε, στηρίξτε τα νέα αυτά παιδιά να μεγαλώσουν τα φτερά τους, να πετάξουν και από ψηλά να βλέπουν μια χώρα λαμπερή όπως τους αξίζει γιατί εκτός από αυτούς που τους αφορά η τέχνη τους όλο τον κόσμο αφορά το θέατρο και οι τέχνε γενικώ. Αυτό μας πάει μπροστά. Κυρία Ευαγγελινέ, Θάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, πολύ. που μας δίνετε την ευκαιρία να γίνουμε εντό εγωγικών, αν μας το επιτρέπετε, η φωνή σας. Καταλήγοντας να σημειώσουμε για ακόμα μια φορά ότι το 2020 μάγκαζιν είναι στο πλευρό των σπουδαστών. Μετά από πρόσκληση και απόφαση των μελών του, αποφάσισε να στηρίξει και να καλύψει τις αντιδράσεις των σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών, που έχουν ως βασικό αίτημα «Θάνο, θες να προσθέσεις». Την τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος και τη συμπερίληψη του επαγγελματικού δικαιώματος του ΤΑΦΕ στα πτυχία μας, όπως επίσης το να έχουμε σύντηση, στέγαση, βασικές φοιτητικέ παροχές, βασικό εξοπλισμό, τις σπουδέ μας και όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς λείπουν. Όπως επίσης και κάποια στιγμή επιτέλους να φτιαχτούν και καινούργιες σχολές που θα είναι σχολές παραστατικών τεχνών, ανωτά το επίπεδο, θα είναι μέσα χορευτές, σκηνοθέτε, ηθοποιοί και θα υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά στις δημόσιες σχολές και θα υπάρχει επιτέλους στήριξη και επικύρωση των τεχνών από την πολιτεία. Και κάτι σημαντικό, οι σπουδαστέ μας, γιατί μπορεί να ακούγονται διάφορα, δεν είναι κατευθυνόμενοι από πολιτικό κόμμα ή από οτιδήποτε άλλο. Είναι από τις ανάγκες, τις πραγματικές των παιδιών και μπράβο τους γι' αυτό που καταφέρανε να κρατήσουν μακριά την πολιτική και την επιρροή μπορεί να έχουν τα διάφορα κόμματα, γιατί όπως ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια κανένα κόμμα δεν έκανε κάτι για την τέχνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δρόμο και παλεύουμε από τις ίδιες μας τις ανάγκες, την ίδια μας τη σκέψη, την ίδια μας την τέχνη, την ίδια μας τη γνώμη, ατομικά και συλλογικά. Άρα να ακούσουν και την υγεία που φέρνουν τα νέα παιδιά, επιτέλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειώσουμε κάτι τελευταίο, το 2020 θα είναι εκεί για να καλύψει τις κατελήψεις του Εθνικού, του Ειρήνη Παπά, του Βασιλικού Θεάτρου της Θεσσαλονίκης και της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης. Και σκοπός μας είναι να δώσουμε βήμα στους σπουδαστέ μέσω αποκλειστικών βίντεο, podcast, άρθρων, συνεντεύξεων, συζητήσεων. Είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. 2020 podcast.